Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη διαδικασία της μάθησης χορού για ανθρώπους που δεν έχουν ξανακάνει ποτέ χορό. Πώς ξεκινάει κάποιος να μαθαίνει, ποια είναι τα στάδια από τα οποία περνάει και ποια είναι η συνέχεια. Κάποιος έρχεται για πρώτη φορά σε μια σχολή χορού. Επειδή ο χορός είναι ένα κομμάτι που το βλέπουμε προβεβλημένο ως ότι το κάνουν αυτοί που το έχουν, άνθρωποι που έχουν πολύ ωραίο σώμα, πολύ ελαστικά πόδια, άκρα, ανοίγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ψευδαίσθηση ότι εγώ δεν το έχω, εγώ δεν μπορώ, είμαι άριθμος, θα είμαι σαν αγκούρι και τέτοιου τύπου εκφράσεις. Αυτό θέλω να σας πω ότι δεν ισχύει, γιατί ο χορός είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία πρώτα απ' όλα μαθαίνω το σώμα μου και να κινούμαι συνειδητά. Αυτό είναι εφικτό για όλους τους ανθρώπους. Απλά αυτό που αλλάζει είναι η ταχύτητα με την οποία το κάθε σώμα μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτό. Και στη συνέχεια φυσικά αυτό το συνδέουμε με το ρυθμό. Δηλαδή, συγχρονίζουμε την κίνησή μας με αυτό που ακούμε. Αλλά χρειάζεται να μάθουμε να ξεχωρίζουμε και συγκεκριμένα ακούσματα στη μουσική. Και αυτό όμως είναι μια διαδικασία που με συγκεκριμένη καθοδήγηση είναι εφικτή. Άρα, η μόνη ερώτηση για κάποιον που ξεκινάει τώρα είναι: θέλεις να μάθεις να χορεύεις? Αν αυτό είναι ναι, τότε τα βήματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μπαίνεις λοιπόν για πρώτη φορά μέσα στην αίθουσα. Αυτό που μαθαίνεις πρώτα απ' όλα είναι τα βήματα του χώρου που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μαθαίνεις δηλαδή μια αλληλουχία κινήσεων και συνήθως ξεκινώντας από τα πόδια με ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Για παράδειγμα, θα πάω πλάι, θα πάω μπροστά, θα πάω πίσω, θα πάω πλάι. Δηλαδή, θα τοποθετήσω τα πόδια μου. Οπότε αρχίζει και συμβαίνει ένας συγχρονισμός. Αρχίζει το μυαλό και δίνει εντολή στα μέρη του σώματος να κινούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί έρχεται για τον καθένα η πρώτη δυσκολία ή ευκολία. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο καθένας χρειάζεται το χρόνο του. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σεβαστώ για τον εαυτό μου και ο δάσκαλος για όλους τους μαθητές του. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι πού πατάω. Και μέσα από αυτό αρχίζουν και δημιουργούνται συνδέσεις στην αντίληψή μου και στο σώμα. Σιγά σιγά μέσα από την επανάληψη αρχίζω αυτό και μπορώ και το νιώθω πιο καλά. Μπορώ και μου γίνεται καλύτερη συνήθεια. Μπορεί και το σώμα μου το μαθαίνει και το αναπαράγει χωρίς εγώ να χρειάζεται κάθε φορά να σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Αμέσως μετά έρχεται η σύνδεση με το ρυθμό. Δηλαδή, με την καθοδήγηση του δασκάλου στην αρχή, μετρώντας εκείνος και στη συνέχεια, όλο και πιο ανεξάρτητα, μαθαίνω σε αυτό που ακούω να βάζω ένα συγκεκριμένο μέτρημα, το οποίο οι άνθρωποι συμφωνούμε ότι θα είναι αυτό και ανταποκρίνεται στους μουσικούς κανόνες του κάθε τραγουδιού και πάνω σε αυτό να συγχρονίζω τα βήματα που μόλις έμαθα. Λέμε ότι το μπροστινό θα λέγεται 1, το πίσω θα λέγεται 2, το πλάι θα λέγεται 3 και ούτω καθεξής. Οπότε κάθε φορά που μετράμε 1, 2, 3, γίνεται η συγκεκριμένη κίνηση πάνω στο ρυθμό. Άρα λοιπόν, ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ξεκινήσω να μαθαίνω χορό, μαθαίνω βήματα και φιγούρες. Δηλαδή, μαθαίνω διάφορες αλληλουχίες κινήσεων βασιζόμενες σε ένα πρωταρχικό μοτίβο και μέσα από αυτές μπορώ και αρχίζω και πατάω επάνω στη μουσική. Τώρα, αν μιλάμε για χορούς που χορεύονται με παρτενέρ, αυτό που μαθαίνω αμέσως μετά είναι το πώς επικοινωνώ σωματικά με ένα άλλο σώμα. Αφού με τον καιρό λοιπόν αρχίσω και αποκτώ μία μεγαλύτερη άνεση στην κινητικότητα και στο πάτημα και στις φιγούρες που έχω μάθει, σιγά σιγά
Και εδώ μπαίνουμε πολύ πιο βαθιά στην ουσία της κίνησης. Έρχεται η ερώτηση πώς κάνω αυτό που κάνω. Και εκεί μπαίνουμε σε αυτό που λέμε η τεχνική, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χορεύω τον κάθε χορό. Αυτό αρχίζει και περιλαμβάνει, περικλεί περισσότερες μυϊκές ομάδες στο σώμα μου, περισσότερα μέλη. Και σιγά σιγά όσο μπαίνω σε αυτό, όλο και πιο ολοκληρωμένη γίνεται όλη μου η κίνηση και ο χορός. Άρα λοιπόν, μαθαίνοντας πιο καλά το σώμα μου και τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κινηθεί ανάλογα με το άκουσμα και ανάλογα με το χορό, μπορώ και εκφράζομαι όλο και καλύτερα, όλο και πιο άνετα, πάνω σε αυτό που ακούω. Στους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν χορό για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, αυτοί οι δύο τομείς είναι και οι τομείς με τους οποίους ασχολούνται πιο βασικά. Δηλαδή μαθαίνουν βήματα και φιγούρες και μαθαίνουν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι φιγούρες εκφράζονται στο σώμα πιο ολοκληρωμένα. Και σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός και το σώμα μου ανοίγει στις δυνατότητες που έχει να κινηθεί, αρχίζει και έρχεται και ένας τρίτος παράγοντας. Εκεί είναι που απελευθερώνομαι ακόμα περισσότερο. Αυτός ο τρίτος παράγοντας είναι ο παράγοντας του αυτοσχεδιασμού. Ο τρίτος λοιπόν παράγοντας είναι ο αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή, αρχίζω πλέον την κίνηση και την τεχνική και τα κάνω δικά μου. Το σώμα μου έχει ανοίξει και μπορώ και το νιώθω να κινείται στη μουσική και πλέον αφήνομαι σιγά σιγά ελεύθερος και μπορεί και το ίδιο μου το σώμα παράγει κίνηση επάνω σε αυτό που ακούει, συνδεδεμένο άμεσα με αυτό που νιώθω εκείνη τη στιγμή. Τότε είναι που πραγματικά συμβαίνει ένας πάρα πολύ ωραίος χορός. Και όταν λέω πάρα πολύ ωραίος, εννοώ πρώτα απ' όλα τον απολαμβάνω εγώ. Και από εκεί και πέρα το πώς θα φανεί στα έξω μάτια, επειδή εγώ το έχω χαρεί, δεν με νοιάζει. Αυτή η διαδικασία, όπως είπα και πριν, έχει για τον καθένα διαφορετικούς χρόνους και εξαρτάται από το πόσο γρήγορα ή αργά μπορώ να επεδώσω, να αντιληφθώ, να αισθανθώ τελικά την κίνηση. Αυτός ο χρόνος που χρειάζεται ο καθένας είναι μία διαφορετικότητα, όπως είναι το χρώμα των μαλλιών, το χρώμα των ματιών και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμος από τον έναν άνθρωπο στον άλλο. Και δεν καθορίζει το αν το έχω ή το αν έχω ταλέντο ή το αν είμαι καλός. Εγώ, όταν ξεκίνησα να χορεύω, ήμουνα από τους πιο αργούς. Όταν όμως τελικά το έκανα δικό μου, μπορούσα και το εξέφραζα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που είναι δικός μου. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω ότι εάν θέλετε να ξεκινήσετε χορό και νιώθετε ότι φοβάστε ή ντρέπεστε ή νιώθετε μια συστολή σε αυτό, να γνωρίζετε ότι μέσα από αυτό θα περάσετε και σιγά σιγά, χωρίς να κρίνετε τη διαδικασία, το αν θα κάνετε λάθος, το αν θα είστε πιο αργοί από άλλους ή πιο γρήγοροι από άλλους, θα μπορέσετε, εφόσον έχετε θέληση, να το πάτε μέχρι εκεί που θέλετε. Και πάμε να δούμε και ένα παράδειγμα. Ας πούμε λοιπόν ότι θέλουμε να μάθουμε το βασικό θυμό στήριγμα. Θα πούμε λοιπόν ότι ξεκινάω με το δεξί πόδι να πατάει πίσω. Με το αριστερό πόδι να επανέρχεται το βάρος ξανά σε αυτό και το δεξί πόδι ξανά στο πλάι. Αριστερό πόδι μπροστά, δεξί πόδι επανέρχεται βάρος, αριστερό πόδι στο πλάι. Αυτό λοιπόν είναι ένα ολοκληρωμένο βασικό θέμα στη ρούμπα. Τώρα, όσο μαθαίνω, βλέπω ότι το πόδι μου το δεξί θα πάει ευθεία πίσω από το αριστερό. Δηλαδή δεν θα πάει πίσω εκεί, αλλά θα πάει πίσω εδώ. Θα δω ότι το αριστερό θα πατήσει ακριβώς εκεί που είναι και μετά το δεξί θα πατήσει ξανά παράλληλα με το άλλο. Άρα λοιπόν, μαθαίνω πού πατάω και τη γεωμετρία του βήματος και πού κινείται το βάρος του σώματός μου. Στη συνέχεια μαθαίνουμε να το μετράμε, δηλαδή λέμε γρήγορο, γρήγορο, αργό, γρήγορο, γρήγορο, αργό. Οπότε ξέρουμε τώρα ότι πάνω σε μια μουσική αυτό θα έχει
αυτού του τύπου το ρυθμό. Και αργότερα βάζουμε και νούμερα επάνω σε αυτό, για να μπορούμε να είμαστε πολύ ακριβείς στο σε ποια σημεία του τραγουδιού κάνω τι. Αφού περάσει λοιπόν καιρός και αυτό το μαθαίνω, αρχίζω μετά να βλέπω την τεχνική του. Δηλαδή, λέμε ότι πατάω πίσω και παίρνω το βάρος μου πάνω στο πόδι μου και μετά αφήνω λίγο βάρος μου κάτι πάνω στο λεκάνι. Επαναφέρω μπροστά και αφήνω κι άλλο βάρος στο λεκάνι. Πάω στο πλάνι, αφήνω το βάρος μου και αφήνω κι άλλο βάρος στο λεκάνι. Λυγίζει το γονατό μου, περνάει ξανά από το πόδι μου το άλλο πόδι, πατάει μπροστά, με το παίρνω μου λίγο λίγο ανοιχτό κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν, μαθαίνω τους τρόπους με τους οποίους η κίνηση γίνεται πιο ολοκληρωμένη και αρχίζει να έχει όλο το σώμα που μέσα ο χορός. Αυτά για σήμερα. Ήθελα λίγο να δείτε πόσο πιο απλή είναι η διαδικασία και συγκεκριμένη σε σχέση με αυτό που μπορεί κάποιος να νομίζει ή να σκέφτεται. Και το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε.